Για πείτε μου πριν απ' όλα, πάει να κλείσει, λένε, η αξιολόγηση το μεσημέρι και αυτό που έχει κλείσει είναι επιπλέον φόροι. Αυτό λένε οι διαρροές. Εσείς κάνετε μια δήλωση στην εφημερίδα, τη Νέα Κρήτη, ότι τα φορολογικά μέτρα που επιβάλλονται διαρκώς δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να αυξάνουν την ύφεση και να οξύνουν το πρόβλημα. Δηλαδή οξύτερο το πρόβλημα από αύριο αν έχουμε συμφωνία. Κύριε Σαχίνη, ουσιαστικά η συμφωνία αυτή που έρχεται μας λένε να πέσουμε από τον πέμπτο όροφο για να σωθούμε. Πραγματικά τα νέα σκληρά μέτρα, όχι μόνο στο φορολογικό αλλά και το ασφαλιστικό, αλλά και μια σειρά μέτρων, θα φέρουν νέα λουκέτα, θα φέρουν μεγαλύτερη ύφεση, θα φέρουν μεγαλύτερη ανεργία. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ δυσίωνα. Αυτό αποδεικνύεται και από τις μελέτες τόσο του ΙΝΙΓΕΣΕΕ όσο και τις μελέτες του ΙΕΣΕΒΕ. Τα λουκέτα αυξάνουν, η ανεργία αυξάνεται. Δυστυχώς δεν υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της ανεργίας που είναι το μείζον για μας θέμα και είναι το εθνικό θέμα, γιατί αν δεν αντιμετωπιστεί δυστυχώς όλα τα υπόλοιπα προβλήματα θα μεγαλώνουν και θα αυξάνουν. Πείτε μου, η εφημερίδα λέει σήμερα ότι έχουμε από τα στοιχεία 6.821 περισσότερους από πέρυσι ανέργους, δηλαδή μια αύξηση 18% στην Κρήτη, και έχουν μείνει χωρίς δουλειά 44.259 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους νέοι. Τι ακτινογραφία έχετε εσείς στα εργατικά κέντρα? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν ότι το μείζον ζήτημα που έχει προκύψει και ψηφιοποιητικό στοιχείο όσον αφορά την ανεργία, ναι, είναι οι νέοι άνθρωποι και οι εργαζόμενοι της ηλικίας πάνω των 50 ετών. Γιατί έχουμε το μεγάλο πρόβλημα σε αυτές τις ηλικίες? Γιατί, κύριε Σαχίνα, είναι να δημιουργούνται μακροχρόνια άνεργοι σε αυτές τις ηλικίες με άμεσες και τρομακτικές κοινωνικές συνέπειες. Ένας άνθρωπος πάνω από τον 50 ετών σήμερα που χάνει τη δουλειά του, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναβρει εργασία, από ό,τι δείχνουν δηλαδή τα στοιχεία. Με αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και στην καθημερινή τους και στην προσωπική τους ζωή να έχει μεγάλες επιπτώσεις, όπως επίσης στις νέες ηλικίες που βλέπουμε τις παρενέργειες της μετανάστευσης να φεύγουν τα μυαλά μας, να φεύγουν για το μέλλον και ουσιαστικά να συνέει να δημιουργείται ένα κενό γενιάς στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Δηλαδή θα δούμε μια γενιά ολόκληρη κάποια στιγμή να έχει φύγει στο εξωτερικό. Ήδη έχουμε τονίσει, υπάρχουν επιτομής της οικονομίας, της αγορά εργασίας που πραγματικά φεύγουν σωρία στο εξωτερικό, όπως γιατροί, σεφ και μια σειρά άλλων ειδικοτήτων. Δυστυχώς αυτά έχουν άμεσες επιπτώσεις και στο ευζήν του λαού μας. Βασικά σας λέω, αυτή είναι η ακτινογραφία και δυστυχώς αυξάνεται και πηγαίνει, γιατί ένα στοιχείο που αναδεικνύεται δεν είναι μόνο η αύξηση ανεργίας αλλά και της μαύρης ανασφάλισης της εργασίας, που αυτή τη στιγμή ενισχύουν αυτά τα νούμερα, όπου έχει άμεσες συνέπειες ασφαλιστικά μας ταμεία και γενικότερα στο χώρο της εργασίας. Κύριε Πρόεδρε, βλέπω εδώ ότι με βάση την έρευνα που σήμερα αναδεικνύει η εφημερίδα, η ποσοστιαία κατανομή ανέργων αναπεριφέρεια το Φεβρουάριο του 2015 έδινε στην Κρήτη ένα ποσοστό 4,33, το Φεβρουάριο του 2016 έχουμε άνοδο 4,95 και η αύξηση της ανεργίας στην Κρήτη το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2016, φέτος δηλαδή, είναι 3,42. Έχετε μια εξήγηση με δεδομένο ότι έχουμε και μια παραδοσιακά και διαχρονικά, να το πω έτσι, πρόσκαιρη ανεργία, και μιλάω για τους ξένοδοχο υπαλλήλους λόγω του τουρισμού που έχουμε? Εδώ όμως φαίνεται ότι τα στοιχεία πάνε κόντρα, ακόμη και σε αυτή την αίσθηση ότι έχουμε βεβαίως παροδική ανεργία στην Κρήτη, η οποία όμως δεν έχει τα μόνιμα χαρακτηριστικά. Δεν ισχύει πια αυτό, φαίνεται? Δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, ακόμη και σε υγιείς κομμάτια, κομμάτια της οικονομίας όπως είναι ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, η ενέργεια, δεν υπάρχει μια εθνική πολιτική ενίσχυση της απασχόλησης. Έτσι βλέπουμε περιπτώσεις να πηγαίνουμε σε ξενοδοχεία, να μην βρίσκουμε Έλληνα να κάνουμε μέσα εργαζόμενο, να υπάρχει ανεξέλεγκτη χρήση της μαθητείας από ξενοδόχους,
που σε συνδυασμό με την έλλειψη των ελεκτικών μηχανισμών πραγματικά οργιάζει. Βλέπουμε πακέτα εργαζομένων που και αυτά και αυτοί πέφτουν σε εκμετάλλευση ουσιαστικά από τους εργοδότες, όπου βλέπουμε πακέτα Βουλγάρων, Ρουμάνων, Πολωνών να έρχονται και να στελεχώνουν υποτίθεται ως μαθητευόμενοι τα ξενοδοχεία. Δυστυχώς πραγματικά σας λέω είναι ένα κρυκτικό μείγμα αυτή τη στιγμή, η ανεργία αυξάνει και πραγματικά κομμάτια της οικονομίας που θα μπορούσαν να απορροφήσουν θέσεις εργασίας δεν τις απορροφούν όσο θα έπρεπε. Ήδη και στον πρωτογενή τομέα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, δεν υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο που θα μπορούσε ο πρωτογενής τομέας να ενισχύσει την απασχόληση. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι και με τα φορολογικά μέτρα που ισχύουν και το γεγονός ότι δεν τους δίνουν κίνητρα, δεν γυρνάνε στον πρωτογενή τομέα. Όλα αυτά τα στοιχεία σας λέω έχουν ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται αύξηση της ανεργίας στο νησί μας. Πείτε μου κάτι, στο εργατικό κέντρο φτάνουν πληροφορίες και για ακραία φαινόμενα συνεπία της ανεργίας εντός οικογενειών στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε, αν εννοείται σε συνέπειες οικογενειών, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή πραγματικά υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να τα προστοζήν, δηλαδή να διασφαλίσουν τα άμεσα, τα αναγκαία. Έχουμε συνέπειες, γιατί όπως σας είπα, η ανεργία συνήθως φέρνει προβλήματα και στην οικογένεια μέσα. Έχουμε δηλαδή αύξηση σε ακόμα και των διαζυγίων, ειδικά σε μεγάλες ηλικίες. Σας λέω, υπάρχει πολλά προβλήματα, γιατί η ανεργία αποτελεί μετά από εκεί πέρα ένα ντόμινο, δημιουργείται κοινωνικών προβλημάτων και πραγματικά όπως είπα και στην αρχή, είναι κριτικό το μείγμα. Έχουν δημιουργηθεί πολλά κοινωνικά προβλήματα και πραγματικά θα πρέπει να καταλάβει και η κυβέρνηση και οι δανειστές ότι ο λαός, ο κόσμος είναι στα όρια του. Μάλλον το ποτήρι πια έχει ξεπεράσει και τα όρια. Και αν υπάρχει κάποια επιβίωση, θα έλεγα, προς το παρόν, είναι στο γεγονός ότι σαν λαός πάντα είμαστε αλληλέγγυοι, πάντα ο θεσμός της οικογένειας στηρίζει. Σε άλλη περίπτωση πραγματικά θα βλέπαμε αυτή τη στιγμή, αν γινόταν πιστεύω σε μια χώρα αυτά που ζούμε στις Βόρειες Ευρώπης, πραγματικά θα βλέπαμε κόσμος να έχει γεμίσει τα παγκάκια, να έχει βρεθεί σε πραγματικά τραγικές καταστάσεις. Ήδη ακόμη φυσικά, και να μην το παραλείψουμε, ακόμη και το θέμα των αυτοκτονιών που έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στο νησί μας, είναι ένα αποτέλεσμα όλη αυτής της οικονομικής ανέχειας που έχει ο κόσμος αυτή την περίοδο. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, γίνεται μια συζήτηση αυτή τη στιγμή γύρω και από το συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό. Μάλιστα. Εμένα όμως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είτε περάσει, να το πούμε έτσι, της ελληνικής πλευράς που δεν το βλέπω για τα ποσοστά αναπλήρωσης, είτε των θεσμών, αυτό που, δηλαδή συζητάμε για το ύψος της εθνικής σύνταξης, αλλά αυτό που μένει, θα έλεγα, στην αφάνεια και είναι ίσως το πιο σημαντικό, είναι ότι η νέα σύνταξη θα υπολογίζεται επί συντάξιμων αποδοχών που θα προκύπτουν με βάση το σύνολο του εργασιακού βίου. Και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι μια κρυφή βόμβα για τις νέες συντάξεις, διότι πια θα λαμβάνονται όλα υπόψη. Οι μακρές περίοδοι εκτός αγοράς εργασίας λόγω επιλογής ή λόγω ανεργίας. Ο συμβιβασμός με τη μερική απασχόληση. Η μαύρη εργασία, όπως είπατε. Όλα αυτά, δηλαδή το νέο σύστημα, ανεξάρτητα από το ύψος της εθνικής σύνταξης, θα έχει τη λογική θυμάται τα πάντα. Και μου έχει πει ένας ειδικός, και θέλω το σχόλιο σας, για να πιάσει κάποιος το χιλιάρικο, ακόμη και στην περίπτωση που θα επικρατήσει η ελληνική πλευρά με τους δικούς της συντελεστές αναπλήρωση διαπραγμάτευση, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 30 έτη ασφάλισης και οι συντάξιμες αποδοχές του να υπερβαίνουν τα 2.800 ευρώ. Ποιος μπορεί να πιάσει το χιλιάρικο με αυτές τις προϋποθέσεις, για πείτε μου. Κανείς, κύριε Σαχίνη, και από την πρώτη στιγμή αυτό που λέμε είναι ότι δεν αποτελεί ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Αυτό το έκτρωμα το καινούριο ασφαλιστικό είναι καθαρά φορεσπρακτικό, διαλύει την κοινωνική ασφάλιση.
τη μετατρέπει σε ανταποδοτική, όπως το είπατε πολύ σωστά, και πραγματικά με την τόση μεγάλη ανεργία κανένας, θα είναι ελάχιστοι αυτοί που θα καταφέρουν να πάρουν κατά σύν πλήρη σύνταξη. Και αυτή η πλήρη σύνταξη θα είναι μια πολύ χαμηλή σύνταξη με βάση τις ασφαλιστικές εισφορές που θα έχει δώσει, αν έχει καταφέρει να εργάζεται τόσα χρόνια. Αλλά πραγματικά αναρωτιόμαστε κι εμείς ποιοι θα έχουν καταφέρει, γιατί όπως λέτε στοιχεία π.χ. σε ορισμένα κομμάτια όπως οι εποχιακοί εργαζόμενοι θα χρειαστεί να φτάσουν ίσως και στα 80 τους για να, με αυτές τις προϋποθέσεις για να έχουν υποτίθεται τα κριτήρια για την πλήρη σύνταξη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι διαλύουν το ασφαλιστικό σύστημα και είναι λογικό, κύριε Σαχίνη, γιατί καμία, γι' αυτό δεν έχουν και μια αναλογική μελέτη, δεν παρουσιάζουν τίποτα, κάποια μελέτη, γιατί πραγματικά θα δείχνει ότι η μοναδική λύση είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας. Όλα τα άλλα μέτρα απλά αποτελούν ασπιρίνη στο πρόβλημα. Αν δεν αντιμετωπιστεί αυτή η μεγάλη ανεργία που υπάρχει στη χώρα, είναι καταδικασμένα δυστυχώς για τα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα. Ρωτούν εδώ πολλοί κόσμος αν έχετε εσείς ενημέρωση, αν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα με τα επιδόματα ανεργίας και τα άλλα ειδικά επιδόματα στον ΟΑΕΔ. Πρόβλημα που την Παρασκευή έφερε στα πρόθυρα νευρικής κρίσης πάρα πολύ κόσμο που τα έχει ανάγκη. Έχετε εικόνα? Κοιτάξτε, δείτε, η εικόνα τώρα που στο παρόν που έχουμε είναι ότι και σήμερα έχουμε κάποια προβλήματα. Δεν έχουμε δηλαδή εικόνα ότι είχε αποκατασταθεί το πρόβλημα. Έχουμε ασχοληθεί, πιέζουμε και εμείς προς την κατεύθυνση για την άμεση λύση του προβλήματος, γιατί ακόμη και αυτά τα πενιχρά βλέπετε επιδόματα και τα λοιπά, ο κόσμος για να τα πάρει πρέπει να ταλαιπωρηθεί από ό,τι φαίνεται, και παίζουν πια με την ίδια την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Τι σημαίνει για το συνδικαλιστικό κίνημα, και να κλείσουμε αυτό, γιατί είμαστε στη σκιά της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, στις 3 ξαναρχίζει, αλλά εάν κλείσει με βάση τις διαρροές που έχουμε και με βάση το κλίμα που εσείς περιγράφετε, τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει πρακτικά ότι θα υπάρχει αντίδραση γενικευμένη, κύριε Σαχίνη. Ήδη έχουμε εξαγγείλει τις 48 ώρες. Το πιστεύετε αυτό, κύριε Πρόεδρε, ή ο κόσμος έχει κουραστεί πια? Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος μπορεί να έχει κουραστεί από τα προβλήματα, αλλά καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι τυχαίο ότι ένα από τα ασχίζει να ανοίγει και ο φάκελος όσον αφορά με το νόμο το 1264, δηλαδή τα εργασιακά. Καταλαβαίνει ότι το μοναδικό έτσι οχυρό αντίδρασης, αντίστασης στη χώρα είναι τα συνδικάτα, πρέπει να στηριχτούν τα συνδικάτα με όλες τις παθογένειες που αυτά μπορεί να έχουν, γιατί πραγματικά είναι μια μορφή αντίστασης, πρέπει να αντιδράσουμε, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί ο κόσμος σε 48 ώρια απεργία που θα έρθει, και καμία μάχη δεν πάει χαμένη.